Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτήν εδώ πέρα την υπέροχη και πολύ μικρή συσκευασία όπως βλέπετε. Μέσα το συγκεκριμένο περιέχει ένα στήριγμα καρπού που βάζουμε μπροστά από το πληκτρολόγιο. Είναι για πλήρες πληκτρολόγιο, άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι είναι όλο το κομμάτι. Είναι αυτό το κλασικό που χρησιμοποιούμε για να μην κουράζεται το χέρι μας όταν γράφουμε, να μην πονάει ο καρπός μας, να μην πονάει ο καρπιαίος σωλήνας μας ή όπως λέγεται εδώ πέρα. Πριν προχωρήσουμε ωστόσο στο unboxing, είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας και να υπενθυμίσω και να τονίσω να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής και να μην ξεχάσετε να πατήσετε και το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Χωρίς καθυστέρηση ωστόσο, πάμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στο unboxing. Έχω εδώ στα χέρια μου κοπίδι και ψαλίδι. Δεν ξέρω τι από τα δύο θα χρειαστεί. Αν χρειαστούν και τα δύο, θα τα χρησιμοποιήσουμε. Πάμε ωστόσο να ανοίξουμε κατευθείαν την συσκευασία. Αυτό εδώ αγοράστηκε από το κατάστημα Web Supplies. Ήρθε μέσα σε 3 με 4 ημέρες. Δεν είχαμε δηλαδή κάποια καθυστέρηση ή οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι έχω ήδη ένα στήριγμα καρπού και πήρα το συγκεκριμένο γιατί είναι θεωρητικά λίγο καλύτερο στην κατασκευή του και στα υλικά του. Αυτό που έχω ήδη είναι μόνο με gel. Και είναι από αυτά τα κλασικά που μετά από κάποιες μέρες χρήση αρχίζουν και είναι μετά από κάποια περίοδο βασικά, αρχίζουν και ξεκολλάνε, παίρνουν σκόνη, ενώ στην αρχή ήταν ένα ενιαίο κομμάτι και λες εντάξει, okay, θα μου κρατήσει, θα είμαστε μια χαρά. Και επειδή μου το έχει κάνει αυτό το πράγμα, αποφάσισα ότι θέλω να πάρω ένα καινούριο και βρήκα το συγκεκριμένο. Είναι από μια εταιρεία η οποία λέγεται HyperX, αν θυμάμαι καλά. Και γενικότερα λίγο που το έχω ψάξει, ναι, είναι το HyperX. Γενικότερα λίγο που το έχω ψάξει και καλά αυτήν βγάζει, ας πούμε, προϊόντα τα οποία είναι λίγο καλύτερα ως προς το κομμάτι του gaming. Δηλαδή τα χρησιμοποιούν πιο πολύ οι gamers. Το κουτί, η συσκευασία από μέσα είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Από πίσω έχει και κάποιες λεπτομέρειες. Cool Gel Memory Foam, Stable Anti-Slip Grip, Durable Construction with Anti-Fray Stitching, διαστάσεις, ύψος, αυτά. Είναι όπως το βλέπετε στη φωτογραφία, αλλά ούτως ή άλλως θα το ανοίξουμε για να το δούμε. Αυτό εδώ πέρα εγώ το αγόρασα γιατί πέραν από το καουτσούκ, το λάστιχο αυτό που έχει από κάτω για να μην γλιστράει, στα πλαϊνά, από πάνω βασικά έχει κάτι σαν ύφασμα και στα πλαϊνά είναι ραμμένο. Δηλαδή είναι θεωρητικά καλύτερο ποιοτικά όσον αφορά την κατασκευή του. Θα το δούμε όμως ευθύς αμέσως. Δεν θα το καθυστερήσουμε. Γιατί και αυτό με το που βγει από το κουτί την επόμενη μέρα θα χρησιμοποιηθεί απευθείας. Η συσκευασία του είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το κόκκινο. Και ανοίγοντάς το είναι αυτό εδώ πέρα από μέσα. Παίζει να είναι και λίγο πιο μεγάλο από το άλλο που έχω το πλαστικό. Είναι αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπουμε μέσα στην συσκευασία και από πίσω γράφει Kingston και το μοντέλο HXWR2107. Πάμε λοιπόν να το βγάλουμε από το πλαστικό του. Σαν πρώτη εικόνα, προσωπική μου άποψη πάντα, είναι ότι πρέπει να είναι όντως πάρα πολύ καλό. Α, περίσσει πλαστικό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι όπως το βλέπετε. Εδώ πέρα επάνω γράφει HyperX. Όλο αυτό εδώ πέρα δεν έχει κάτι άλλο επάνω. Δείτε το λοιπόν και από εδώ πέρα. Γράφει, όπως είπαμε, HyperX και αν το δείτε, εδώ στα πλαϊνά είναι αυτό που σας είπα που είναι ραμμένο. Αυτό από πάνω είναι ύφασμα. Και όλο περιμετρικά είναι ραμμένο. Είναι ραμμένο εδώ πέρα, από κάτω είναι το κομμάτι αυτό του καουτσούκ, εδώ είναι που γράφει το Kingston που λέγαμε προηγουμένως και το μοντέλο. Είναι το καουτσούκ το οποίο βολεύει και βοηθάει για να μην γλιστράει. Αν το δείτε δηλαδή όπως το κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα, δεν φεύγει. Και αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο σαν αίσθηση για να σας πω την αλήθεια. Πάμε όμως λίγο να δούμε αυτό πώς είναι φτιαγμένο, να το πω έτσι. Έχουμε λοιπόν το συγκεκριμένο που είναι, όπως σας έχω αναφέρει ήδη, το ύφασμα και φανταστείτε τώρα ότι εδώ μέσα έχει έναν αφρό μνήμης. Είναι αυτό που λέμε σε άπτες τα ελληνικά, memory foam.
Και είναι τώρα το συγκεκριμένο εσωτερικά, πάνω και περιμετρικά από τον αφρό έχει ένα λεπτό στρώμα από τζέλ και μετά είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι από το ύφασμα που βλέπετε. Όλο αυτό είναι πάνω σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι του πλαστικού. Όσον αφορά τις διαστάσεις του, όπως μπορείτε να δείτε, δεν είναι και μικρό, να το πω έτσι. Είναι και πολύ φαρδί, όπως το βλέπετε, και σαφώς είναι και αυτό. Γενικότερα αυτό φανταστείτε ότι είναι, όσον αφορά το μήκος του, στα 45,7 εκατοστά, είναι στα 8,8 εκατοστά και είναι στα 22 χιλιοστά 2,2 εκατοστά. Δεν είναι δηλαδή αμεληταίο. Σίγουρα σαν αίσθηση στο χέρι είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και πάρα πολύ μαλακό και θεωρητικά δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα ως προς το σκίσιμο. Θα σας το δείξω κάποια στιγμή συγκριτικά και με το άλλο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν το έχω αυτό μπροστά μου και μαζί μου για να μπορέσω να σας το δείξω εδώ πέρα. Οπότε θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο για να τα δούμε και συγκριτικά. Αυτό λοιπόν ήταν το wrist rest, να το πω έτσι. Το στήριγμα καρπού ουσιαστικά για πληκτρολόγιο. Από την HyperX, το λέω και πάλι ότι είναι το μοντέλο HXWR. Αγοράστηκε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 20 ευρώ νομίζω. Και ήρθε μέσα σε 3-4-5 μέρες βαριά. Ελπίζω όντως να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, γιατί από πρώτη εικόνα φαίνεται πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Είμαι λοιπόν ο Greek Zer της καρδιάς σας. Εσείς, το τονίζω και πάλι, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής, όπως επίσης να πατήσετε και το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για οτιδήποτε καινούργιο ανεβαίνει. Ό,τι θέλετε, μου το ρωτάτε, μου το λέτε, σαφώς θα σας απαντήσω. Και μια πολύ μικρή προσοχή, γιατί τώρα που το έκανα εγώ εδώ πέρα, αν το δείτε, φαίνεται σαν να έχει ψηλοσπάσει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι λογικό ή όχι. Αλλά δεν έχει σημασία, ούτως ή άλλως θα είναι σε επίπεδο και δεν θα φαίνεται αυτό καθόλου. Αυτά λοιπόν από μένα. Να προσέχετε, να περνάτε καλά. Καλά μπάνια σε όσους ξεκινήσατε, όπως το είπαμε και σε προηγούμενο βίντεο. Οτιδήποτε χρειάζεστε, το τονίζω και πάλι, μου το γράφετε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να προσέχετε και να περνάτε καλά. Γεια σας!